Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Δίκαιο. Είναι διευθυντής ακαδημαϊκού προσανατολισμού φοιτητών στο City College University of York Europe Campus. Καλή σας μέρα, κύριε Δίκαιο. Τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους σας από την αιώλιστη Θεσσαλονίκη. Τι τυχεροί που είστε. Πάμε παρέα, είμαστε, κύριε Δίκαιο, να δούμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα για τους νέους μας. Μέσω του Πανεπιστημίου, και του Ευρωπαϊκού Κάμπους που έχει το City College, θα δώσουμε πληροφορίες για τους νέους, για τα προγράμματα σπουδών, για την επαγγελματική αποκατάσταση μετά και για μια σειρά από τέτοια ζητήματα που αφορούν το μέλλον τους. Ας δούμε λοιπόν, ξεκινώντας, τη σημασία της σωστής επιλογής του προγράμματος σπουδών. Επιτρέψτε μου πρωτού αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Να κάνω μια διευκρίνηση. Το City College εδώ και πάρα πολλά χρόνια με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει προσφέρει βρετανική παιδεία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φοιτητές από 60 διαφορετικές χώρες που σπουδάζουν κοντά μας. Δεν είναι απλώς ένα συνεργαζόμενο κολέγιο με κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού, αλλά είναι το κάμπους του Βρετανικού Πανεπιστημίου του York, ενός από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, είναι πολύ σημαντικό, πολύ διευρυμένο. Επομένως είναι παντού, όπως μας λέτε. Ναι, και όχι μόνο αυτό, έχουμε και κάποια campuses περαιτέρω, δηλαδή hubs, όπως τα ονομάζουμε, και σε κάποιες άλλες χώρες. Επομένως, δραστηριοποιούμεθα σε πολύ ευρύτερη περιοχή από ό,τι μόνο η Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Να δούμε ποια είναι τα προγράμματα αυτά για να καταλάβουν οι φίλοι μας, οι τηλεθετές, οι γονείς και τα παιδιά που μας παρακολουθούν, τι μπορούν να βρουν. Κοιτάξτε, έχουμε μία σειρά προγραμμάτων τα οποία εστιάζονται πολύ όχι μόνο στην ακαδημαϊκή ενημέρωση, αλλά επίσης και στην πρακτικότητα κατά και μετά τις σπουδές. Για παράδειγμα, έχουμε προγράμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικών, στην πληροφορική, στην ψυχολογία, στην αγγλική φιλολογία. Πολύ δυνατό τμήμα στην αγγλική φιλολογία. Το Πανεπιστήμιο του York είναι το 4ο καλύτερο πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά την αγγλική φιλολογία. Και βεβαίως το εξαιρετικό μεταπτυχιακό για στελέχη επιχειρήσεων, το Executive MBA, που είναι το ισχυρότερο Executive MBA στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ δυνατά προγράμματα όλα αυτά που μας λέτε. Και θα ήθελα να ρωτήσω... πολύ δυνατά, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα όλα αυτά. Βασικά είναι ένα αγγλόφωνο ίδρυμα, όπως καταλαβαίνετε. Ωστόσο, αν κάποια παιδιά Ελληνόπουλα δεν έχουν επαρκές επίπεδο αγγλικών, μπορούν να κάνουν αντί 3 χρόνια, που είναι το κανονικό πρόγραμμα, 4 χρόνια, τα 2 πρώτα χρόνια τα μαθήματα στα ελληνικά, για να ενισχύσουν παράλληλα την αγγλική γλώσσα, γιατί το 3ο και το 4ο είναι πάλι υποχρεωτικά στην αγγλική γλώσσα. Και όταν με το καλό τελειώσουν, παίρνουν ακριβώς το ίδιο πτυχίο που θα έπαιρναν αν είχαν πάει στη Μεγάλη Βρετανία, στο Πανεπιστήμιο του York. Εξαιρετικά. Σε ό,τι αφορά τώρα την επαγγελματική αποκατάσταση, που είναι το επόμενο κυρίαρχο μετά τις σπουδές. Εδώ τι γίνεται? Και πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους μας. Τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι η απορροφητικότητα των αποφύτων μας είναι πάρα πολύ υψηλή. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας καταλάβουμε ότι ένα πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York, όπως αυτό που το πρόγραμμα προσφέρεται από το City College Θεσσαλονίκη, είναι ένα επαγγελματικό διαβατήριο. Μάλιστα. Διότι προσφέρει όχι μόνο ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και πολύ πρακτική κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά με ισχυρές σπουδές σαν αυτές που μας περιγράψατε. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Έτσι όπως το λέτε. Ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε φίλες και φίλοι πρεμιέρα σήμερα με την Ελένη Τσολάκη, Open Weekend, και τον σκηνοθέτη μας, τον Νεκτάριο το Δελγιάννη, υπό την μπαγκέτα του οποίου θα είναι και η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε ολόψυχα. Καλή σας μέρα, ραντεβού αύριο το πρωί στις 5:30 θα είμαστε εδώ.